Τη βαριά ήττα που γνώρισε στο Κογκρέσο μετά την αποτυχία του να καταργήσει το νόμο ορόσημο για την καθολική ασφάλιση, το λεγόμενο Obamacare, προσπαθεί να διαχειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί μιλούν για μια δύσκολη στιγμή. Είναι μια αποτυχία για εκείνον. Είμαι πολύ χαρούμενη, με καλύπτει το Obamacare για αυτό τους τελευταίους 1-2 μήνες, ανησυχούσαμε όλα αυτά που γίνονται. Χαίρομαι που θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση του Εθνικού Οργανισμού Υγείας. Το χρησιμοποιούν οι τεμπέληδες για να μην κάνουν τίποτα. Χρειαζόμαστε μία πρόκληση. Το καλύτερο είναι να αποσυρθεί ο νόμος, γιατί αυτές οι τιμές δεν θα βοηθήσουν κανέναν. Δεν το θέλω. Προτιμώ την ιδιωτική ασφάλιση. Η κατάργηση του νόμου που φέρει την υπογραφή του Ομπάμα θα σήμαινε και το τέλος της χρηματοδότησης για τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, που ανησυχεί όμως ακόμα για την ύπαρξή του. Νιώθουμε ότι είναι πραγματική νίκη για εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες σε αυτή τη χώρα που απαιτούν να μην τους στερήσει κανείς την πρόσβαση στην περίθαλψη. Η ψηφοφορία στο Κογκρέσο για την κατάργηση του Obamacare ακυρώθηκε, καθώς πάνω από 30 Ρεπουμπλικανοί διατύπωσαν την αντίθεσή τους, με συνέπεια να μην συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες 216 ψήφοι για να περάσει το νομοσχέδιο.